για να μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή κάνουν όλο τον προγραμματισμό τους και βλέπουν ότι είναι καλύτερο. Οποιαδήποτε πρόβληση νομίζω είναι ρυψοκίνδυνη αυτή τη στιγμή. Οι εξελίξεις αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Οπότε περιμένουν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο και θα πάρθουν. Κύριε Βουλγαρή, περιμένετε στη γραμμή σας. Περιμένετε όπως είστε, διότι θα συνδεθούμε αμέσως με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν θα θέλατε εσείς, ως άνθρωπος της δουλειάς, να του κάνετε την πρώτη ερώτηση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Γεια σας κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα. Είναι ο κύριος Βούλγαρης μαζί μας. Κύριε Βούλγαρη, σε εσάς ο λόγος. Θα έχει ενδιαφέρον να του κάνετε την πρώτη ερώτηση εσείς του κύριου Υπουργού. Σας πιάνουμε λίγο εξαπίνης, αλλά νομίζω ότι έχετε σημασία. Δεν πειράζει. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν, έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Υπουργό και μέσω του ΣΕΤΕ και μέσω του ΞΕΕ. Νομίζω ότι κύριε Υπουργέ, ξέρουμε και συμφωνούμε ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι δύσκολη να κάνουμε για τη φετινή χρονιά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι τα θετικά που μπορούν να βγουν από αυτή την κρίση. Νομίζω ότι υπάρχουν και θετικά και καλό είναι να τα τονίσουμε. Θα πω εγώ ένα για να ξεκινήσουμε, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχω μια σταθερότητα την οποία δεν τη διαφημίζουμε, αλλά ακούγεται στο εξωτερικό και αυτό είναι ένα marketing ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Και για να συμπληρώσω το ερώτημα, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εφημερίδες, ακόμη και της Γερμανίας, που μας έβλεπαν πάντα με σκεπτικισμό σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά μας, τι λένε, ότι μια από τις πιο ασφαλείς χώρες για να πάτε διακοπές μετά το πέρας της κρίσης του κορονοϊού, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι η Ελλάδα λόγω των μέτρων που πήραμε. Και να δούμε πώς μπορούμε να αδράξουμε και αυτή την ευκαιρία. Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια ανεκτίμητη διαφήμιση για τη χώρα μας. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Τουρισμού στήριξε την εθνική προσπάθεια να μπει πρώτα η υγεία και πίσω ο τουρισμός και πίσω η οικονομία. Συνεπώς στηρίξαμε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και μέσα στην κρίση για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έρχεται με την πλατφόρμα Greece from Home να στηρίξει ακριβώς δημιουργικά αυτή την προσπάθεια και να κρατήσει φυσικά στο μυαλό όλων των επισκεπτών τη χώρα μας και τα φυσικά της ή άλλα πλεονεκτήματα που έχει για να την επισκεφτούν αργότερα. Αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πλεονέκτημα και το θετικό στην κρίση. Ένα δεύτερο είναι, αν θέλετε, η συνειδητοποίηση από όλους, τον ιδιωτικό τομέα, την πολιτεία και νομίζω και τις περιφέρειες, ότι μόνο μέσα από συνεργασίες θα βγουν τα αποτελέσματα και ένα τέτοιο προϊόν συνεργασίας ήταν αυτή η δημιουργική προσπάθεια που κάναμε ήδη και σχεδιάζουμε και τα επόμενα βήματα με τέτοια ακριβώς συνεργατική λογική. Και φυσικά το τρίτο που πρέπει να πούμε ότι αυτή η παύση που είναι αναγκαστική μεν αλλά μας δίνει κάποιο χρόνο να σκεφτούμε λίγο καλύτερα, θα πρέπει να μας βρει να σχεδιάσουμε λίγο με λίγο πιο μεγαλύτερη τόλμη από ό,τι θα κάναμε αν... Για ποιο έτος λέτε, ακόμη και για το 20 ή για το... Αρχίζουμε να συζητάμε για το 21 τώρα. Φυσικά μιλάμε και για το 21, αλλά να σας πω το εξής. Αυτή τη χρονιά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο την επέκταση της σεζόν πολύ πιο επιθετικά από ό,τι θα κάναμε σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί είναι μια ανάγκη, δεν είναι μια πολυτέλεια. Άμα έρθει και κάποιος τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα είναι ένα μπόνους. Δεν είναι πια μπόνους, είναι μια ανάγκη. Το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως, ή αυτό ελπίζουμε, θα υπάρχει και η αντίστοιχη ζήτηση. Δεν θα χωρέσουν όλοι στους λιγότερους μήνες που απομένουν. Χάθηκαν ήδη Μάρτιος, Απρίλιος, ενδεχομένως ο Μάιος να είναι κουτσός. Συνεπώς πιστεύω ότι θα υπάρχει μια στήριξη περίοδος από την πλευρά της στήριξης. Να επεκταθεί. Βέβαια, θα υπάρχει μια στήριξη από την πλευρά της ζήτησης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε καταρχήν τον κύριο Βούλγαρη, αν δεν έχει κάτι άλλο, μην τον κρατάμε στη γραμμή τον άνθρωπο. Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Βούλγαρη? Όχι, να ευχηθώ υγεία σε όλους και καλή δύναμη και σύντομα να μπορέσουν ξανά να έρθουν επισκέπτες στο μορφωνησί μας. Μακάρι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Βούλγαρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε εσάς. Ξεκινώντας, κύριε Θεοχάρη, το μεγάλο θέμα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει αρκετά χρήματα, έχουν προπληρώσει από το προηγούμενο διάστημα. Με αυτούς τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά? Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα επιστροφής, χάθηκαν ή ένα μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα, μεταγενέστερα, μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, για να λέμε και τις εκφράσεις προεκλογικές, να τις θυμόμαστε λίγο? Υπό κανονικές συνθήκες, η οδηγία η ευρωπαϊκή είναι να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματά τους. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό στην κρίσιμη στιγμή που συζητάμε, διότι δεν μιλάμε για μια μικρή πλειοψηφία, το μισό ή το 1%, αλλά μιλάμε για όλους πρακτικά στο χρονικό διάστημα που περνάμε και δεν ξέρουμε και πότε θα λήξει αυτό. Συνεπώς, ήδη το Υπουργείο Τουρισμού έχει εξαγγείλει και θα ψηφίσει μέσα στην εβδομάδα διάταξη με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους travel agent και στους tour operator, αλλά φυσικά και στα ξενοδοχεία, να μην επιστρέφουν χρήματα για την προκαταβολή, αλλά voucher ισοδύναμης αξίας. Και με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα χθες τον πρόεδρο του ΣΕΔΕ, τον κύριο Ρέτσο, να λέει ότι θα ενθαρρύνει τους ξενοδόχους να δώσουν και έξτρα υπηρεσίες μέσα από αυτά τα voucher, ώστε να δώσει ένα έξτρα κίνητρο στους συνεργάτες ή στους πελάτες που μπορεί να έρθουν, να ξανάρθουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν η χώρα μας θα είναι έτοιμη να δεχτεί και να φιλοξενήσει ανθρώπους. Το χρονικό διάστημα αυτό, προφανώς πρόκειται για μια διάταξη, η οποία επιτρέπει και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους κάποια στιγμή, έστω και μεταχρονολογημένα, αλλά και οι επιχειρήσεις να μην έχουν περαιτέρω χασούρα από όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, το διάστημα που θα μπορέσει να κάνει χρήση του βάουτσερ ο πελάτης, θα είναι 18 μήνες όπως έχει ακουστεί, ή μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες, ή λίγο λιγότερο βεβαίως? Όχι, το λογικό είναι να είναι μέσα σε 18 μήνες, μέσα που σημαίνει ότι καλύπτεται και η επόμενη σεζόν από τη μία μεριά, και από την άλλη θεωρούμε ότι θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και συνεπώς θα υπάρχει και η δυνατότητα στους 18 μήνες, αν κάποιος δεν το αξιοποιήσει, να πάρει τα χρήματά του χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η αρχή με την οποία η Ευρωπαϊκή Οδηγία κινείται είναι η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Όταν όμως είναι τόσο πολλοί αυτοί οι οποίοι λόγω ανωτέρας στην πραγματικότητα βίας δεν μπορούν να ταξιδέψουν, προφανώς τα χρήματα που μπορεί να έχουν πάει σε ανακαινήσεις, να έχουν πάει σε μια διαδικασία για να μπορέσουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Όπως κάνουν τα ξενοδοχεία το διάστημα πριν τη μεγάλη έναρξη. Αυτό θα σήμαινε ότι κάποιοι καταναλωτές, οι πρώτοι, θα αποζημιώνονταν και οι επόμενοι δεν θα είχαν χρήματα για να αποζημιωθούν. Συνεπώς, αν δούμε συνολικά τα δικαιώματα του καταναλωτή, με την ίδια αρχή πρέπει να νομοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία του βάουτσερ. Η τρύπα στο ΑΕΠ που θα δημιουργηθεί, γιατί μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας και για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, την τάξη μεγέθους, ποια θα είναι, έχετε υπολογίσει? Πόσα θα είναι τα λεφτά κατά το κοινό λεγόμενο που θα χαθούν από το φετινό καλοκαίρι και τους μήνες που ήδη υποτίθεται ότι θα είχαμε τουριστική κίνηση, που πάει χαμένο επί της ουσίας? Κοιτάξτε, τώρα οι εκτιμήσεις είναι ακόμα σε επίπεδο σενάριων. Πολλαπλών σενάριων που εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα σκληρά γεγονότα είναι τα εξής. Οι πρώτοι δύο μήνες, από τα 18 δις που φέρνει ο τουρισμός χοντρικά σε συνάλλαγμα, είναι τα 2 δις από αυτά. Και μάλιστα μπήκαμε αυτούς 2 μήνες, στοιχεία έχουμε για το Γενάρη για την ώρα, με ένα 24% αύξηση. Άρα μπήκαμε δηλαδή σε μια χρονιά πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή. Η στρατηγική του Υπουργείου είχε αρχίσει να αποδίδει και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι τέλος πάντων από το Μάρτιο και μετά έχουμε... Θα χαθούν δηλαδή, μας λέτε, 2 δις σε πρώτη φάση? Όχι. Εγώ σας λέω ότι 2 δις είναι τα μόνα τα οποία έχουμε ήδη κεφαλοποιήσει. Α, τα έχουμε κεφαλοποιήσει. 2 από τα 18. Από τα 16 που μένουν. Και μένει η τρύπα των 16 δηλαδή. Ένα μεγάλο, μάλιστα, για να το κάνουμε σαφές γι' αυτό. Έτσι, για να καταλάβει. Άρα, τεράστιο το κείμενο. Η υπόλοιπη χρονιά, λοιπόν, θα πρέπει να παλέψουμε ώστε να έρθει τουλάχιστον να είμαστε κοντά σε αυτό το 16 που ήρθε. Που ήρθε, ναι.
Υπάρχει ένα θέμα με το Skype του κυρίου Θεοχάρη. Έχει κολλήσει. Θα ξανασυνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Είπαμε. Έστω και τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Μας ακούτε, κύριε Θεοχάρη? Εγώ σας ακούω. Ναι, ωραία. Ωραία. Και εμείς σας ακούμε. Λέγαμε για 18 δις που υπολογίζαμε να είναι το συνάλλαγμα που θα έρθει. Σίγουρα θα χαθούν 2 δις. Τώρα. Θα χαθούν 16. Ναι, ναι. Θα χαθούν 16. Μην το ξαναμπερδεύουμε. Σίγουρα έχουν χαθεί. Το θέμα είναι πόσα από τα υπόλοιπα. Μην λέμε ότι θα χαθούν 16. 16 είναι τα δις τα οποία περιμέναμε. Αυτό λέω. Περιμέναμε ότι θα έρχονταν. Από το Μάρτιο και μετά. Μπράβο. Από το Μάρτιο και μετά. Το ζήτημα που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Χαμένη χρονιά μπορεί να είναι και το μείον 5, χαμένη χρονιά μπορεί να είναι και το μείον 20. Αλλά δεν είναι οι ίδιες. Είναι το ρεύμα που θα περισσώσουμε. Ακριβώς. Άρα εδώ τρέχουμε να καλύψουμε τη διαφορά με δημιουργικό τρόπο. Τρέχουμε να αναδείξουμε ξανά τον τουρισμό στη χώρα μας και εδώ υπάρχουν πολλαπλοί άξονες και πολλαπλές προϋποθέσεις που ίσως θέλουν έτσι και μια δεύτερη σύνδεση για να τα πούμε. Επεξεργάζεται η κυβέρνηση όταν με το καλό ξεπεράσουμε το υγειονομικό, τον υγειονομικό σκόπελο που είναι και ο πιο σημαντικός, όπως πολύ σωστά είπατε, Υπουργέ, επεξεργάζεται η κυβέρνηση περαιτέρω μέτρα και για τις τουριστικές επιχειρήσεις και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό. Πέραν των όσων το βάζει πολύ ωραία ο Θανάσης, για να συμπληρώσω το ερώτημά του, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Θεοχάρη, που εργάζεται στον τουρισμό, αλλά δεν έχει καμία κάλυψη. Δηλαδή, υπολόγιζε να ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός από το Μάιο ως τον Οκτώβριο. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και ιδιαίτερα νέων παιδιών ως επιτοπλίστων. Θα υπάρχει κάποια κάλυψη? Ας πούμε το εξής, και άκουσα και χθες και τον κύριο Ρέτη να στηρίζει τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Και αυτό είναι σαφές και είναι σημαντικό, πρέπει να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να βρει επιχειρήσεις που να μπορούν άμεσα να ανοίξουν. Αλλιώς δεν θα μιλάμε για τουρισμό, θα μιλάμε για αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και είναι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει νομίζω σε μεγάλο βαθμό με τις προσπάθειες που έκανε και το Υπουργείο μας να μεταφέρει τον παλμό της αγοράς στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και το Εργασίας, που είναι τα κύρια Υπουργεία που πήραν τα μέτρα. Το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα στάδιο στήριξης των επιχειρήσεων να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε μέτρα που έχουν σχέση είτε με φορολογικά, είτε με στήριξη της ζήτησης, είτε με άνοιγμα της σύνδεσης της χώρας μας προς το εξωτερικό, ώστε να ξεκινήσει το ρεύμα να έρχεται όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση προς όλους τους προορισμούς. Μας λέτε δηλαδή ότι θα υπάρχει αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, ειδικά για τις επιχειρήσεις τουρισμού, σε βάθος χρόνου, για παράδειγμα, προκειμένου να ξανανοίξουν επιχειρήσεις, εκείνη το ζήτημα. Γιατί πολλές, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, θα έχουν ζήτημα να ξανανοίξουν εφόσον αποδεχθούμε ότι αυτό το διάστημα θα πάει χαμένο. Κοιτάξτε, αυτές που δεν θα ξανανοίξουν θα πρέπει να στηριχθούν σε ένα ελάχιστο βαθμό ώστε να μην δημιουργηθούν κοινωνικά προβλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς όμως από την άποψη της ανάπτυξης είναι να ανοίξουν επιχειρήσεις και να στηριχθούν επιχειρήσεις. Με προϋπόθεση να ανοίξουν, με προϋπόθεση να έχουν υπαλλήλους, με προϋπόθεση τα χρήματα που θα δοθούν προς στήριξη να φτάσουν στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο και είναι προφανές ότι η εποχικότητα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Είναι επιχειρήσεις που περιμένουν 3 και 4 μήνες για να θρέψουν και τους 12. Όταν αυτοί οι 3 ή 4 μήνες απειλούνται σε μεγάλο βαθμό, ο ένας μήνας δεν είναι ένας στους 12, είναι ένας αυτός στους 3. Από τους 3 είναι πολύ κρίσιμο. Γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε οικονομία κλίμακος. Δηλαδή σε ένα νησί, αν δεν δουλέψει το ξενοδοχείο, δεν θα δουλέψει το εστιατόριο, δεν θα δουλέψει το όποιο μπαρ, δεν θα δουλέψει. Ψηλικατζίδικο, ναι, που παίρνει εφημερίδες. Από τη μικρή μέχρι το τοπικό σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό είναι μια οικονομία κλίμακος που ουσιαστικά αποδυναμώνεται ή καταραίει. Ένα νούμερο θα σας δώσω και νομίζω αυτό θα είναι ξεκάθαρο. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο τουρισμός είναι το 93% του ΑΕΠ. 93% του ΑΕΠ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Δηλαδή, Ρόδο, καταλαβαίνετε τι κοινωνική. Ρόδο, Κο, Κάρπαθο, Κάσο. Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Κυκλάδο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο. 93%. Θα έχει θέματα και ο Περιφερειάρχης, λοιπόν, ο κ. Χατζημάρκος. Είναι ικανός Περιφερειάρχης, ξέρει τα θέματα του, έχει κρατήσει το πορτφόλιο την τέτοια του τουρισμού για τον ίδιο και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε με συνεργασία. Δεν είναι τα μικρά νησάκια, από αυτό περιμένουν. Είναι 2 μήνες. Πολλά νησιά είναι 1 ή 2 μήνες, έτσι, μικρά νησάκια. Ναι, πείτε, κύριε Υπουργέ, για να σας κάνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα.
Να πω και το εξής, ότι το Υπουργείο μας από σήμερα έχει ανοίξει μια γραμμή επικοινωνίας με όλη την τουριστική αγορά για να τη στηρίξει στη διάρκεια της κρίσης. Είχαμε ανακοινώσει κάποια τηλέφωνα στο Υπουργείο, αλλά σήμερα τα μαζεύουμε σε ένα τετραψήφιο, το 1572. Είναι ένας αριθμός του τουρισμού, ο τετραψήφιος αριθμός του τουρισμού, για να βοηθήσουμε σε πρώτη φάση τις τουριστικές επιχειρήσεις με όλα αυτά τα ζητήματα που. Να τον επαναλάβουμε τον αριθμό για να τον έχουμε, να το δουν. Και αν μπορούμε να τον βγάλουμε και στο σούπερ, παιδιά, τον αριθμό που μας δίνει τώρα ο Υπουργός. 1572. Ακριβώς. Για να στηρίξουμε λοιπόν την τουριστική αγορά στη διάρκεια της κρίσης και να στηρίξουμε και τον τουρίστα, ο οποίος θα έχει ανασφάλειες και ερωτήματα και προβλήματα ή μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω των υγειονομικών μέτρων κατά τη διάρκεια που θα ξανανοίξουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λοιπόν την γρήγορη επανεκκίνηση του τουρισμού. Λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, με το θέμα των Airbnb. Τι ακριβώς θα συμβεί, αυτό το περί επιστροφής 25% θα ισχύσει εν τέλει? Αυτό είναι ένα μέτρο που η ίδια η Airbnb γι' αυτό φαίνεται το λέω. Να εξετάζει. Είναι προφανές ότι έχετε πληροφορία ότι θα γίνει έτσι πράγματι ή πρόκειται περί σχέδιου επί χάρτη? Αυτή είναι η πρόθεσή της, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει την απαραίτητη ρευστότητα για να το κάνει. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο που θα τονώσει μια σειρά από ιδιοκτήτες σπιτιών ή τέλος πάντων μικρών ή μεσαίων καταλυμάτων που τα διαφημίζουν στο Airbnb. Πάντως, λέμε, και θα για το είναι Airbnb, θετικό που λέω, και θα στηρίξει, ναι, θα στηρίξει την οικονομία μας. Και τα ενίκια επιχειρήσεων που αυξάνονται κατακόρυφα στην τουριστική περίοδο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό ακριβώς, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Ετέθη και από την Απομιδά όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες ότι εντάξει, πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις επιχειρήσεις, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος χάνει και αυτός χρήματα, θα υπάρχει έτσι κάποια πρόβλεψη? Και στο δικό σας τομέα είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες αυτοί που επινοικιάζουν δηλαδή σε επιχειρηματίες του τουρισμού τα κινητά τους. Μια στιγμή τώρα για να είμαστε και λίγο σαφείς, να κρατήσουμε μια ισορροπία. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είδαν το τζίρο τους, το εισόδημά τους να πάει στο μηδέν. Στο μηδέν, σωστά, σωστά. Έτσι. Και άρα και αυτές είναι προφανές ότι κάπως πρέπει να μοιραστούν και οι ιδιοκτήτες ένα τέτοιο βάρος. Το να πάρεις ένα ενίκιο για ένα μήνα 60% αυτού που θα έπαιρνες αν οι συνθήκες ήταν κανονικές, είναι, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από δίκαιο σε λογικό σχέση με το μοίρασμα. Mm-hmm. Έτσι και λογικό. Να μην προσπαθούμε και μαξιμαλιστικά η μία. Όχι, σας λέω ποια είναι η θέση να προσπαθεί. Μα την καταλαβαίνω εγώ τη θέση, αλλά την καταλαβαίνω ως συνδικαλιστική θέση. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τη συνολική οικονομία, μια επιχείρηση που έχει μηδέν έσοδα, το να δώσει το 60% του ενοικίου, το ερώτημα θα είναι και πώς θα τα καταφέρει αυτό το 60% να το δίνει. Όχι γιατί είναι 60% και εύλογο, δεν πρέπει να είναι 100%. Εύλογο το επιχείρημά σας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και θα τα λέμε τακτικά από εδώ και μπρος. Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρη. Με χαρά, με χαρά. Θα είναι στο επίκεντρο του ζητήματος. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Και να βάλουμε μια άνω τελεία στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε στην καλή συνάδελφο, την Αμαλία Κάτζου.